Γεια σας. Είμαι η Θεόνη Παστρωμά, είμαι κλινικός εμβριολόγος και υπεύθυνη του Εργαστηρίου Εμβριολογίας του Γέννημα IVF. Το θέμα της σημερινής μας επικοινωνίας είναι η εξατομίκευση στην εξωσωματική και πώς αυτό γίνεται πράξη καθημερινά και στο εργαστήριο. Ο στόχος μας είναι να πετύχουμε το υψηλότερο δυνατό ποσοστό επιτυχίας για τους ασθενείς μας. Κάθε ζευγάρι είναι ξεχωριστό, με διαφορετικό προφίλ γονιμότητας και αντίστοιχα ξεχωριστή πρέπει να είναι και η προσέγγιση για τη θεραπεία τους. Σε συνεργασία με τους γυναικολόγους αναπαραγωγής, σχεδιάζουμε το πλάνο της θεραπείας σας, σύμφωνα πάντα με το ιστορικό σας, λαμβάνοντας υπόψη μας κάθε λεπτομέρεια. Μερικά από τα ερωτήματα, στα οποία καλούμαστε να απαντήσουμε καθημερινά όλη η ομάδα των εμβριολόγων, είναι, για παράδειγμα, ποια τεχνική γονιμοποίησης θα χρησιμοποιηθεί τη μέρα της οληψίας, αν θα γίνει απλό IVF ή μικρογονιμοποίηση, ICSI, σε ποιο στάδιο της ανάπτυξης των εμβρίων θα γίνει η εμβριομεταφορά, τη δεύτερη ή την τρίτη μέρα, ίσως στάδιο διαστολικής της, αν θα καταψύξουμε έμβρια ή όχι. Οι παράμετροι που εξετάζουμε για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά είναι η ποιότητα του δείγματος σπέρματος, όχι μόνο την ημέρα της οληψίας, αλλά και η ποιότητα των δειγμάτων που έχουν εξεταστεί στο παρελθόν, διαγνωστικά τεστ όπως είναι η μέτρηση του οξυδοτικού στρες και του κατακαιρματισμού του DNA, ο αριθμός των οαρίων που συλλέγονται, ο αριθμός των αρίων που γονιμοποιούνται, φυσικά η ποιότητα των εμβρίων, καθώς επίσης και η ηλικία της γυναίκας και προηγούμενες προσπάθειες εξωσωματικής εφόσον υπάρχουν. Υπάρχει ενδεχόμενο το αρχικό πλάνο της θεραπείας να χρειαστεί τροποποίηση ανάλογα με την εξέλιξη του κύκλου, ακόμα και την ημέρα της οληψίας ή και της εμβριομεταφοράς. Για παράδειγμα, ένα δείγμα σπέρματος με φυσιολογικές συνήθως μετρήσεις, αν εμφανίσει χαμηλότερες μετρήσεις την ημέρα της οληψίας, τότε η τεχνική γονιμοποίησης που θα χρησιμοποιηθεί θα αλλάξει και αντί για απλό IVF θα γίνει μικρογονιμοποίηση ή ακόμα, αν την ημέρα της εμβριομεταφοράς η ποιότητα των εμβρίων είναι άριστη, μπορεί να προτείνουμε να μεταφερθεί ένα έμβριο αντί για δύο που είναι το σύνηθες. Μπορεί να συστήσουμε να μην γίνει μικρογονιμοποίηση, ακόμα και αν αυτή η τεχνική έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη προσπάθεια σε άλλο εργαστήριο. Δεν κάνουμε εμβριομεταφορά βλαστοκίστεων σε όλους τους ασθενείς μας, και δεν συστήνουμε απαραίτητα την κρυοσυντήρηση όλων των εμβρίων που πλεονάζουν μετά από μία μεταφορά. Το μυστικό μας είναι να προσαρμόζουμε τη θεραπεία στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ζευγαριού. Δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο, υπάρχει το κατάλληλο πλάνο για σας και τη θεραπεία σας. Με αυτή τη φιλοσοφία καταφέρνουμε να έχουμε ποσοστά επιτυχίας που για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών μπορεί να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν ακόμα και το 70%. Με τη βοήθεια πάντα εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας όπως είναι το EmbryoScope Plus και αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης όπως είναι το AIDA Score. Αν είστε ήδη ασθενείς μας ή αν θέλετε μια δεύτερη γνώμη, η ομάδα μας είναι εδώ στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει με εμπειρία, με γνώση, κατάρτιση και με αφοσίωση στην επιτυχία της προσπάθειάς σας.